στιγμή, κύριε Υπουργέ μου, διακατέχεται από ένα πανικό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από έναν πανικό. Και δυστυχώς ο πανικόβλητος είναι επικίνδυνος. Γιατί λέω πανικό? Γιατί έχει προβλήματα με το Ιράκ, έχει προβλήματα με τη Συρία, έχει προβλήματα με το Ισραήλ, έχει προβλήματα με τη Ρωσία. Ακυρώθηκε η συμφωνία εμπορική για το φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι πρέπει κάπου να κάνει εξαγωγή του πανικού της. Και το σημείο που ψάχνει, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι το Καστελόριζο. Γιατί εκεί επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, διακριτεύει την εκτόνωση στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, γιατί αλλού μπορεί να κάνει μαγκές. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μαγκές δεν μπορεί να κάνει στο Ισραήλ. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό που κάνει η Τουρκία, κύριε Υπουργέ μου, και είμαι σίγουρος το ξέρετε κι εσείς, γιατί το συνήθιζε το θέμα, προσπαθεί πιέζοντας να δημιουργήσει φόβο στην Ελλάδα. 40 χρόνια φοβόμαστε. Στη θέση Πάπουλα δεν μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη, στο Καστελό δεν πάμε, στα Ήμετρα δεν μπορούμε να πάμε. Αν συνεχίσουμε τη λογική, κύριε Λαπρινή, των διαδημάτων, γιατί αυτή είναι η λογική της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ μου, συνεχή διαδήματα απλά διαφορεί η Τουρκία, θα παγιώσω μια αμφισβήτηση της Τουρκίας. Θα μου πείτε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι απλή. Διότι θα οδηγηθούμε σε ακύρωση του νομίμου δικαιώματος της Ελλάδος να ορίσει ΑΟΣ στο Καστελόριζο. Αύριο το πρωί εσείς, ο Πρωθυπουργός, θα ορίσουν ΑΟΣ με την Κύπρο και για μένα η προσπάθεια να καλλιεργηθεί το φόβο της Τουρκίας μπορεί να σταματήσει. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γιατί σας διαβάζω. Η Τουρκία πέρα από το Αιγαίο, έτσι, είναι σε πανικό, έχει πρόβλημα, είναι στριμωγμένη η χώρα αυτή. Και εγώ προσπαθώ και κούρω πόδο να κινδύνω ότι θα βγάλει το στρίμωγμα αυτό στο Καστελόριζο. Και όπως είπατε, πολύ εύστοχα θέλει να στατικοποιήσει το θέμα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να στείλουμε κι εμείς στρατό και ναυτικά εκεί, αλλά πρέπει να κάνουμε άλλο στην περιοχή. Και δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Και επειδή έχουμε δίκιο, όπως λέτε, εμείς έχουμε το δίκιο. Και δεν κάνετε τον ΑΟΣ. Κάντε τον ΑΟΣ, έχουμε δίκιο. Κάντε ΑΟΣ, ορίστε ΑΟΣ. Με την Κύπρο και το Ισραήλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ούτε στατικοποιήστε τίποτα. 2011 λοιπόν, κύριε και κύριοι, καλησπέρα. Δώσουμε το βίντεο λοιπόν. Τα φαίνεται καλά. 2011. Του έλεγα κάντε ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου. Να ακούγεται και εγώ, Ρε Σικώστα. Του έλεγα κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο. 2011. Και μου βγαίνουν τώρα και πάνε να κάνουν ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Οι άνθρωποι και πάλι Νέα Δημοκρατία είχαν. Πάνω ήταν Νέα Δημοκράτη υπουργό. Από τότε του τα έλεγα. Αλλά ποιο τα θυμάται αυτά. 40% να παίρνει η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα να γερνάει και δεν πειράει η Ελλάδα να μην πω κανένα κουβέντα. Έτσι περιφέρονται πολύ. 2011 του έλεγα το κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο και τελείωσα με την Τουρκία. Ούτε Αίγυπτο να παρακαλάσετε εσείς, ούτε Ιταλίες, ούτε κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος είναι το κλειδί. Του έλεγα από τότε. Δεν ξέρω ειλικρινά, σας λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιον να ψηφίζουν ανθρώπους οι οποίοι τους έλεγαν ψέματα συνειδητά. Οι οποίοι εν πάση περιπτώσει σκορπίδευα, ρε παιδί μου. Σα σκορπίδευα. Σα σκορπίδευα. Μέσα στο κομμάτι ρε Κώστα που του κάνει τα ως με την Κύπρο 2011. Να το ξαναβάλουμε για να το εμπεδώσουν κάποιοι. Μέσα στο κοινοβούλιο, χτυπιόμουν. Χτυπιόμουν. Ο μοναδικό, άλλοι παραμυθατζίε τώρα αντιγράφαν αυτά που έλεγα το 7, 8, 9. Ήρθαν και τα Ούγγανα μετά, άρχισαν να λέγει αυτή για την αόρθια πετρέλαια. Όταν το 1995 στο βιβλίο 96 αυτοί είναι οι Τούρκοι είχαν τα καπετρέλαια. Για Αιγαίο, για Καστελόριζο, τα είχαμε από τότε. Όλοι ξυπνήθηκαν ένα πρωί και έγιναν πετρελαιάδες και ναυαγωγούς. Όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά που λέω εδώ τα έλεγα και χρόνια. Μπορούμε να το κομμάτι και το εκεί. Για πάμε τώρα Κωστά το βρούμε. Πάντα δεν πρέπει από εδώ το ακούσουμε τι λέω. Πάμε στην ουσία. Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ μου, διακατέχεται από ένα πανικό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από έναν πανικό. Και δυστυχώς ο πανικόβλητος είναι επικίνδυνος. Γιατί λέω πανικό? Γιατί έχει προβλήματα με το Ιράκ, έχει προβλήματα με τη Συρία, έχει προβλήματα με το Ισραήλ, έχει προβλήματα με τη Ρωσία. Ακυρώθηκε η συμφωνία εμπορική για το φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι πρέπει κάπου να κάνει εξαγωγή του πανικού της. Και το σημείο που ψάχνει, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι το Καστελόριζο. Γιατί εκεί επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, διακριτεύει την εκτόνωση στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, γιατί αλλού μπορεί να κάνει μαγκές. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μαγκές δεν μπορεί να κάνει στο Ισραήλ. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό που κάνει η Τουρκία, κύριε Υπουργέ μου, και είμαι σίγουρος το ξέρετε κι εσείς, γιατί το συνήθιζε το θέμα, προσπαθεί πιέζοντας να δημιουργήσει φόβο στην Ελλάδα. 40 χρόνια φοβόμαστε. Στη θέση Πάπουλα δεν μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη, στο Καστελό δεν πάμε, στα Ήμετρα δεν μπορούμε να πάμε. Αν συνεχίσουμε τη λογική, κύριε Λαπρινή, των διαδημάτων, γιατί αυτή είναι η λογική της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ μου, συνεχή διαδήματα απλά διαφορεί η Τουρκία, θα παγιώσω μια αμφισβήτηση της Τουρκίας. Θα μου πείτε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι απλή.
διότι θα οδηγηθούμε σε ακύρωση του νομίμου δικαιώματος της Ελλάδος να ορίσει ΑΟΣ στο Καστελόριζο. Αύριο το πρωί εσείς, ο Πρωθυπουργός, θα ορίσουν ΑΟΣ με την Κύπρο και για μένα αυτό. Με την Κύπρο. 2011. 7, 8, 9, 10, 11, 12 έφυγα από το Κοινοβούλιο. Τα ξέχασαν όλοι μετά. Ξανά ήρθε το 19 το θέμα. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε παιδιά. Αυτούς ψηφίζετε. Κάνω αγώνα, ουρλιάζω, φωνάζω, βλέω διάφορα πράγματα. Ειλικρινά το λέω αυτό κάποιες στιγμές. Αρχίζω και απορώ. Και μου το λένε και πολλοί γνωστοί φίλοι επιχειρηματίες. Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας. Είμαι επιχειρηματίας. Ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Μου λένε ρε παιδί μου, αφού βλέπεις λέει, δεν υπάρχει προοπτική. 40% Νέα Δημοκρατία, 30 ο ΣΥΡΙΖΑ, 4 εσύ. Τους έχεις πει τόσα πράγματα, τους έχεις αποδείξει τόσα πράγματα και ο Έλληνας δεν θέλει να ξυπνήσει. Λέει, τι παιδεύεσαι. Και ας το γίνω πιο οικείος με εσάς, ίδια με κόρητο, λέει, που είναι 21 ετών. Πού είναι δυνατόν. Έχεις αφήσει τις επιχειρήσεις, ασχολείσαι για τους ομπονείς, με την πουλή όλη μέρα, τρέχεις όλη μέρα, λες, 4% έχεις. Παραπάνω δεν πάρεις, δεν καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο Έλληνας, τους βλέπω λέξω εγώ, 21 ετών, παιδί, παιδί, κορίτσι. Και αναρωτιέμαι τελικά, αξίζει τον κόπο να χτυπιέμαι έτσι, να καλάω την υγεία μου. Ειλικρινά το λέω σε όλους σας. Αξίζει τον κόπο, ειλικρινά το λέω αυτό, να αγωνίζομαι και αυτός ο νεοδημοκράτης που βλέπω ότι τον προδίδει το κόμμα του, και ο Σιριζέος που προδίδει το κόμμα την Ελλάδα, να συνεχίζουν να εμένουν και να επιμένουν στο ίδιο λάθος. Γιατί στην τελική εμείς την πληρώσουμε την ύφη, το 4%. Αυτοί οι υγιώς σκεπτόμενοι πατριώτες πώς είναι, 10, 5, 15, 25 πώς είναι, 100. Δεν τα βλέπετε. Εδώ έχετε υπουργούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Δεν γνωρίζουν. Επί 10 μέρες φωνάζαμε από τις 20 και πριν Ιουνίου, τους λέγαμε το έγκλημα που κάνουμε τα 28 χιλιάρικα που δίνουν εφάπαξ στους μετανάστες. Και έβγαινε ο Κουμουτσάκος και με διέψευδε, δεν είπα για αυτό το πράγμα. Και σήμερα ήρθε η κυβέρνηση και αποσύρει τη διάταξη λέγοντας ότι ήταν λάθος της. Αν δεν μιλούσαμε εμείς η ελληνική λύση, θα έδινα 26.000 ευρώ σε κάθε αδρομετανάστη που έκανε έτσι ασύλου. Σε ψηλά γράμματα στο νομοσχέδιο μέσα ήταν, κάποιος το σφήνωσε. Και ο Κουμουτσάκος έλεγε δεν ισχύει αυτό που λέει την κυρία Βελόπουλε, στα πρακτικά βάλτε το. Για να καταλάβετε ποιες κυβερνάνε. Ή λέει ψέματα συνειδητά, ή ο άνθρωπος είναι αστοιχείοντος, αγράμματος. Και όχι μόνο αυτός, και όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας. Γιατί από κάτω φωνάζουν ότι δεν ισχύει αυτό. Και βγαίνει ο υπουργός ο Ζαβός, ο αδερφός του κ. Ζαβού, ξέρετε τον Σόρος, προς τιμή του τουλάχιστον και το αποσύρει σήμερα και λέει: είχε δίκιο η ελληνική λύση. Το αποσύρουμε αυτό. Δηλαδή, ο αγώνας που κάνουμε έχει και αντίκρισμα, ρε παιδιά. Κάνουμε ένα αγώνα καθημερινά για εσάς. Για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Και αυτή η εκπομπή θα συνεχίσει με το ίδιο, αν θέλετε, στένος και η παρουσία μας στη Βουλή.